Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι από το λεπτό 23 και μισό μέχρι το 25 ασχολήθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κεγκέρογλου, κύριε Κεγκέρογλου, αντιδράτε τοπικιστικά. Επειδή ο κύριος Δραγασάκης είναι Ηρακλειώτης, γι' αυτό. Έλα, και Βασίλη, διότι... σας παρακαλώ. Και αναρωτιέμαι... Και εσείς, και κύριε Αυγενάκη, όχι και εσείς. Διότι ενδιαφέρον έχει ουσία. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε, ελάτε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι στο 1,5 λεπτό, κύριε Γεννηματά, είπε μερικά σημαντικά πράγματα. Και θα είχα πραγματικά, έχω πραγματικά το ερώτημα, κύριε Γεννηματά, εάν συμπληρώνεται τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας στο ερώτημα περί κοινωνικού κράτους, τι θα απαντούσατε, στήριξη ή ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους, θα λέγατε. Και αυτές οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις είναι υπέρ ή κατά της καταπολέμησης των ανισοτήτων και της φτώχειας. Παρακαλώ ησυχία. Αλλά έρχομαι σε αυτά τα οποία ήθελα να πω και θέλω να επικεντρωθώ σε τρία, κατά τη γνώμη μου, κρίσιμα επίδικα της συγκυρίας. Το πρώτο αφορά τον τερματισμό των μνημονίων. Το δεύτερο αφορά το μεταμνημονιακό καθεστώς. Και το τρίτο αφορά στο πώς οι νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται θα γίνουν υπόθεση των πολιτών, πώς θα υποφεληθούν οι πολίτες. Είναι εφικτή η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια όπως επιδιώκει η κυβέρνηση. Ή μήπως θα έπρεπε να επιδιώξουμε μία πιστωτική γραμμή, όπως νομίζω και χθες ακόμα εδώ ο κύριος Βενιζέλος πρότεινε. Ή μήπως θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από τον ESM, συνομολογώντας ένα νέο μνημόνιο, ή προσφερόμενοι οι ίδιοι και οφελώς να εφαρμόσουμε ένα μνημόνιο, όπως υπενισόταν, αν δεν έλεγε ρητά προκαιρού, ο κύριος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερο επίδικο θέμα, τη δεύτερη ομάδα ερωτημάτων, πώς θα διαμορφωθεί το νέο τοπίο μετά τα μνημόνια, με ποια αξιακή και πολιτική πηξίδα θα πορευτούμε, ούτως ώστε να αποτρέψουμε στο μέλλον δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς και άλλες παθογένειες. Και σε αυτό έχει δίκιο η κυρία Γεννηματά, να αναφερθώ ξανά, ότι απέχουμε από το τέλος της κρίσης. Διότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και όχι μόνο τις συνέπειες της. Και η τρίτη ομάδα ερωτημάτων είναι επίσης κρίσιμη. Με ποιο τρόπο οι δυνατότητες που αρχίζουν να παρουσιάζονται ήδη από σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο μετά τον τέλος των μνημονίων και της επιτήρησης. Με ποιο τρόπο λοιπόν αυτές οι δυνατότητες αξιοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η ζωή, ιδίως όσων επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ομάδα ερωτημάτων, τα πρώτα ερωτήματα, η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, πρέπει να πω, δεν είναι, ούτε θα είναι αποτέλεσμα κάποιου αυτόματου πιλότου. Είναι το δικό μας σχέδιο, είναι η δική μας επιλογή. Και πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι υπήρχαν και άλλα ενδεχόμενα και άλλες δυνάμεις αλλιώς ήθελαν τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα υπήρχαν τρία δυνητικά ενδεχόμενα, τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή ήταν, όπως είπα ήδη, να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από τον ESM, διότι υποτίθεται, όχι υποτίθεται, πράγματι εκεί το επιτόκιο είναι χαμηλότερο και διότι, όπως λένε ορισμένοι, το πολιτιστικό πρότυπο της Ελλάδας είναι τέτοιο που μόνο μετά από εξωτερική πίεση μπορούμε να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα των δυνάμεων εκείνων που υποστήριζαν αυτή την επιλογή.
Οι απόψεις αυτές έχουν αποσυρθεί από το τραπέζι των πολιτικών συζητήσεων, αλλά δεν έπαψαν να υπάρχουν και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό ακριβώς εξηγεί την ευκολία με την οποία ορισμένες εχώριες δυνάμεις υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, θα έλεγα, και τα μνημόνια και την Επιτροπή. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Η δεύτερη επιλογή ήταν αυτή της εξόδου στις αγορές μέσα από μία πιστοληπτική γραμμή. Είναι η λύση που επεδίωξε, χωρίς να το επιτύχει, η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014. Η λύση αυτή, αν την επιλέγαμε, θα συνεπάγε το, αν όχι νέο μνημόνιο, σίγουρα νέες δεσμεύσεις πέραν αυτών που έχουμε ήδη αναλάβει. Και γι' αυτό την απορρίψαμε. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε την τρίτη επιλογή και την καθαρή έξοδο, που σημαίνει να βγούμε στις αγορές έχοντας διαμορφώσει ήδη ένα απόθεμα κεφαλαίων που θα θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε απρόβλεπτες απειλές. Και μάλιστα το απόθεμα αυτό, ένα μέρος του, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, να το κρατήσουμε και μετά ως ένα μόνιμο ταμείο σταθερότητας, τουλάχιστον μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Ζώνη αποκτήσει θεσμούς δανεισμού ύστατης ανάγκης και θωράκισης από ασύμμετρο σοκ. Δεν ήταν εύκολος ο στόχος αυτός, ούτε ήταν αρχικά αποδεκτός από όλους. Και δεν ήταν βέβαιο επίσης ότι μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς να ενταχθούμε στο QE, στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι θετικές εξελίξεις όμως στην οικονομία, η αποφασιστική στάση της κυβέρνησης και η ευνοϊκή από ορισμένες απόψεις διεθνής συγκυρία καθιστούν την καθαρή έξοδο εφικτή. Όμως θα χρειαστεί επιμονή και στήριξη μέχρι τέλους. Θα ήταν χρήσιμο από την άποψη αυτή να γίνει πιο ευκρινής και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλων των πολιτικών δυνάμεων στο θέμα αυτό. Προσωπικά θεωρώ ότι ο στόχος για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια μπορεί και πρέπει να έχει την ευρύτερη πολιτική στήριξη, διότι είναι η πλέον συμφέρουσα επιλογή και για τη χώρα και για το λαό. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα, που αφορά στο καθεστώς μετά τα μνημόνια. Ορισμένοι καλλιεργούν, κατά τη γνώμη μου, συνειδητά μία σύγχυση, ένα ισοπεδωτισμό. Και μετά τα μνημόνια, μνημόνια θα έχουμε. Το ακούσαμε ήδη. Και μετά την Επιτροπή, Επιτροπή θα έχουμε. Δυστυχώς αυτός ο ισοπεδωτισμός ορισμένες φορές υιοθετήθηκε από τμήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς. Όμως τι επιδιώκουν οι εκπρόσωποι του παλιού συστήματος εξουσίας, του παλιού δικοματισμού, όταν καλλιεργούν αυτή τη σύγχυση? Προσπαθούν να πούν ότι όλα τα ίδια είναι και όλοι το ίδιο είναι. Θέλουν να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες για την χρεοκοπία της χώρας, για τη φτωχοποίηση του λαού, για το γιγαντισμό της διαφθοράς και της διαπλοκής επί των ημερών τους. Με τη σύγχυση που καλλιεργούν θέλουν να πούν ότι μεγαλύτερες ευθύνες δεν έχει εκείνος που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, αλλά αυτός προσπαθεί να τη βγάλει από τη χρεοκοπία. Προσπαθούν να φέρουν στον ίδιο παρανομαστή εκείνους οι οποίοι αντιπαλεύουν τη διαπλοκή και τη διαφθορά καθημερινά με εκείνους που την εξέθρεψαν, την ευνόησαν επί των ημερών τους ή δεν μπόρεσαν να την εντοπίσουν επί των ημερών τους. Αυτούς που φόρτωσαν τις τράπεζες, άφησαν τις τράπεζες να φορτωθούν με κόκκινα δάνεια χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα, με την κυβέρνηση τη σημερινή που είναι η πρώτη κυβέρνηση που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο μείωση των κόκκινων δανείων. Αυτή η αντιστροφή της πραγματικότητας έχει καθαρή πολιτική στόχευση και ιδεολογική αναφορά, που ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να αγνοείται από κανέναν και από καμιά. Σε ό,τι αφορά το μεταμνημονιακό καθεστώς, το βέβαιο είναι, η αλήθεια είναι, ότι τον Αύγουστο του 2018 τελειώνουν τα μνημόνια και μαζί τους τελειώνει και το σύστημα, το καθεστώς επιτροπίας το οποίο είχε επιβληθεί. Η νέα διευθέτηση θα καθορίζεται όχι από κάποιο ειδικό καθεστώς που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά από τους κοινούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες οι οποίες μπήκαν σε πρόγραμμα. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής επιστρέφει σε εμάς, στην εκλεγμένη κυβέρνηση και στα όργανα της ελληνικής δημοκρατίας.
Η έξοδος από τα μνημόνια βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση έχουν ξεπεραστεί. Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι μακροχρόνιες συνέπειες ορισμένων από τα προβλήματα αυτά, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η παρατεταμένη από επένδυση, όπως είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων, οι μακροχρόνιες συνέπειες ενδεχομένως δεν έχουν πλήρως συνειδητοποιηθεί. Ακριβώς γι' αυτό το τέλος των μνημονίων δεν είναι για μας το τέλος του δρόμου, αλλά είναι ένα σημαντικό σταθμός, ένα ξέφωτο που μας επιτρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας ως κοινωνία και ως χώρα και να σχεδιάσουμε το μέλλον με δική μας ευθύνη. Παρακαλώ, έρχομαι στο επόμενο ερώτημα. Ποιες δυνάμεις όμως, με ποιες πολιτικές μπορούν να αναλάβουν το έργο αυτό? Μπορεί ο νεοφιλελευθερισμός να είναι το μέλλον για την κοινωνία μας, όταν όπου εφαρμόστηκε αποδείχθηκε θερμοκήπιο εκρηκτικών ανισοτήτων και θερμοκοιτίδα της ακροδεξιάς? Ή μήπως το μείγμα εθνικισμού, νεοφιλελευθερισμού, όπως άκουσα να λέει ο κύριος Σαμαράς, αποτελεί ένα αξιόπιστο υποκατάστατό του? Ή μήπως μια γραμμή ίσων αποστάσεων και αποφυγής διλημάτων, όπως κάνει η κυρία Γεννηματά, είναι η λύση? Πολλοί ρωτούν τι σημαίνει για μένα τον απλό άνθρωπο το τέλος των μνημονίων. Σημαίνει ότι αύριο μπορώ να βρω δουλειά? Σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο μισθός μου? Σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η ζωή μου? Η απάντηση είναι ότι δεν θα λυθούν αμέσως και διαμιάς όλα τα προβλήματα, αλλά θα υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες. Το τελικό αποτέλεσμα για τους πολίτες θα κριθεί πρώτον από τις δυνατότητες αυτές που δημιουργούμε με την πολιτική μας και δεύτερον όμως από την πολιτική βούληση η οποία πρέπει να υπάρχει, ούτως ώστε αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν προς όφελος των πολλών. Κρίσιμο ζήτημα δηλαδή είναι ποιες πολιτικές δυνάμεις τελικά και με ποια πολιτική θα αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Θα είναι δυνάμεις οι οποίες θα προτάξουν τις ανάγκες των πολλών όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, ή θα επιστρέψουμε σε καθεστωτικές λογικές που τις θυμόμαστε από το παρελθόν, όπου κυριαρχούσε η εξυπηρέτηση των ημετέρων? Θα αρχίσει η αποκατάσταση των αδικιών από τα κάτω προς τα πάνω όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, ή θα αρχίσουν άλλες δυνάμεις από τα ερετηρέ και θα ξεχαστούν εκεί όπως τόσες φορές έγινε στο παρελθόν? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη που όχι μόνο επιθυμεί, αλλά έχει κάθε λόγο, για να μην πω και για συμφέρον, να υπερβεί έμπρακτα το παρελθόν. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι συγκρουστήκαμε και συγκρουόμαστε με ό,τι αυτό το παρελθόν εξέφραζε και είναι η δύναμη που μπορεί να κάνει τις αναγκαίες ρήξεις. Είναι η δύναμη που έχει σχέδιο για το μέλλον, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τη δημιουργία ενός νέου υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, ένα σχέδιο το οποίο συζητούμε με το λαό, με τις περιφέρειες, με την αυτοδιοίκηση, το οποίο παίρνει όλο ένα και περισσότερο μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη μορφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία έφερε σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα, σε μια χώρα και σε μια κοινωνία η οποία ζει μια πρωτοφανή κρίση. Ακριβώς γι' αυτό η κυβέρνηση που στηρίζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ και από οικολόγους, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αποδείχθηκε η πιο σταθερή κοινωνική πλειοψηφία από την αρχή της κρίσης. Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, παρά τη σκληρή επιτροπία, η κυβέρνηση αυτή απέδειξε στα 3 αυτά χρόνια ότι όταν υπάρχει η θέληση, όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, τότε πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει σεβαστή η αρχή της δικαιοσύνης. Και αρκετά από τα μέτρα του προϋπολογισμού το επιβεβαιώνουν. Η απόδοση του κοινωνικού μερίσματος, που υπερβαίνει τα 720 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, η ευρέωση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ένας θεσμός που έπρεπε να έχει δημιουργηθεί στα χρόνια της ανόδου και που δημιουργήθηκε τώρα και που καλύπτει 700.000 συμπολίτες μας, η αύξηση του προϋπολογισμού για τα οικογενειακά επιδόματα,
η παροχή 130.000 ζεστών ημερήσεων σχολικών γευμάτων και πολλά άλλα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός που συζητούμε συνδέεται λοιπόν με όλα και με τα τρία αυτά ερωτήματα τα οποία έδεισα. Η ψήφιση και η πιστή τηρησή του είναι όρος για να βγούμε από τα μνημόνια. Ταυτόχρονα όμως η υλοποίηση του προϋπολογισμού συμβάλλει στην διαμόρφωση του μεταμνημονιακού τοπίου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Με την έξοδο από την ύφεση, με την ανάκαμψη της οικονομίας, με την άρση του αποκλεισμού από τις αγορές, της χώρας μας από τις αγορές, με το τέλος της επιτροπίας, διαμορφώνονται δυνατότητες. Η κυβέρνηση η δική μας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Οικολόγων, αποτελεί την εγγύηση ότι αυτές οι δυνατότητες, μεγάλες ή μικρές, το βέβαιο είναι θα χρησιμοποιούνται πάντα προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος των αδυνάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δραγασάκη. Καλώς στο βήμα τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.